Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Οι εικόνες από τις πρώτες αφίξεις επισκεπτών στα αεροδρόμια, ουρές χιλιόμετρων στον Προμαχώνα, τα τεστ και το σχέδιο για τις καραντίνες. Διέρευσε επιτελικό σχέδιο του τουρκικού στρατού για εισβολή σε ελληνικά νησιά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας προκαταλαμβάνει την απόφαση του δικαστηρίου για να γίνει τζαμί η Αγία Σοφία. Το παρασκήνιο και οι αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών για την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, η παρέμβαση Πομπέο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση απαγωγής της 10χρονης Μαρκέλας. Ποια είναι η γυναίκα που την πήρε και γιατί. Νέες διαδηλώσεις στην Ατλάντα μετά το φόνο Αφροαμερικανού από αστυνομικό. Σενάρια και φήμες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από μήνες εσωστρέφειας και αποκλεισμού, η Ελλάδα σήμερα άνοιξε και πάλι για ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Η ζωή, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε στα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία με αυστηρά μέτρα ασφαλείας αλλά και με δρόμενα που καλωσόρισαν τους πρώτους επισκέπτες. Με ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα το αεροσκάφος της Aegean φτάνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η υποδοχή της πρώτης πτήσης μετά την καραντίνα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης γίνεται με αψίδα νερού που σχηματίζουν δύο οχήματα της πυροσβεστικής και οι πάντες ενθουσιάζονται. Ο πρώτος ταξιδιώτης που πατά το πόδι του στην πίστα του αεροδρομίου είναι ένας Γερμανός, ο οποίος μιλά ελληνικά και, όπως λέει, επιτέλους μπορεί να σμίξει και πάλι με τη σύζυγό του που τον περιμένει στο λιτόχωρο. Η σύζυγό μου περιμένει για μένα 3 μήνες τώρα. Να, γι' αυτό. Χάρηκα πολύ. Επειδή κατέβηκα και από τους πρώτους, όλα πήγαινε γρήγορα και όλα καλά. Λίγο πριν την άφηξη της πρώτης πτήσης από το Μόναχο, τους χώρους υποδοχής και ελέγχου στο αεροδρόμιο επιθεωρούν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Όσοι έρχονται εδώ, πάνε στον προορισμό τους. Εντάξει. Πριν φύγει όμως, θα κάνει τεστ. Σε αυτό το χώρο, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, κάθε ταξιδιώτης που θα φτάνει έως τις 30 Ιουνίου θα υποβάλλεται σε μοριακό έλεγχο και στη συνέχεια θα αναχωρεί για τον προορισμό του. Η επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας στο αεροδρόμιο Μακεδονία είναι γεγονός. Ωστόσο, πτήσεις από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία απαγορεύονται. Η τουριστική αυτή περίοδος πρέπει πάση θυσία να την προφυλάξουμε, να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι όπως καλά ανταποκριθήκαμε μέχρι τώρα, εξίσου καλά θα τα καταφέρουμε. Μετά την επιθεώρησή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στη Θεσσαλονίκη έφτασε και ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος γέμισε και πάλι ζωή με τους ταξιδιώτες να βρίσκονται μπροστά σε εκπλήξεις και happening. Σε όλες τις εισόδους και εξόδους του αεροδρομίου βρίσκονται αυτοί εδώ οι άνθρωποι που είναι ντυμένοι με ειδικές φορεσιές από όλο τον κόσμο και αυτό για να καλωσορίσουν τους επισκέπτες σε ένα ειδικό δρόμενο που δημιούργησαν οι υπεύθυνοι. Πρώτα απ' όλα τους θυμίζουμε ότι το να φοράνε τη μάσκα είναι υποχρεωτική, αλλά ότι παράλληλα δεν χάνουμε το αυθεντικό μας χαμόγελο. Βλέπετε ότι η μάσκα γράφει Authentic Smiles. Η κρίμα που δεν επιτρέπεται να σας αγκαλιάσω. Στη μάχη της ενημέρωσης για τον κορονοϊό, οι υπεύθυνοι επιστράτευσαν μέχρι και ρομπότ με οδηγίες για παιδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά, με τον Υπουργό Τουρισμού να επιβραβεύει και αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω, βλέποντας το πόσο ασφαλής είναι η χώρα μας, σιγά σιγά όλη η τουριστική βιομηχανία να ενεργοποιηθεί και να μας προτιμήσει μια χώρα τόσο ασφαλή όσο είναι η χώρα μας. Από σήμερα στο αεροδρόμιο της Αθήνας έρεται η απαγόρευση για πτήσεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία, ενώ ελέγχονται όλοι οι επιβάτες, χωρίς ωστόσο να οδηγούνται σε ξενοδοχείο καραντίνας. Σε περίπτωση που το τεστ βγει θετικό, τότε θα τεθούν σε απομόνωση 14 ημερών. Οι πτήσεις από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία επιτρέπονται μόνο για essential travel, ενώ διατηρείται η απαγόρευση για Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία. I was 30 years old when I came the first time, and now I am 75. It's very well organized, and I was tested before in Holland, so I know I don't have corona, so Greece organized it very well. Εργαζόμενοι του αεροδρόμιο Ελεύθερος Βενιζέλος, στους ταξιδιώτες δίνουν αυτήν εδώ τη σακούλα, στην οποία υπάρχει μία μάσκα αλλά και αντισηπτικό. Από 1η Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι αφίξεις στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, ενώ όλοι οι ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως από τη χώρα προέλευσης, θα συμπληρώνουν ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα. Ανοίξαμε λοιπόν και περιμένουμε τουρίστες και επισκέπτες για να συνδεθούμε με το Ελευθέριος Βενιζέλος και το αεροδρόμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Ευλαμπία Ρέβη, Άρης Κουτσιούκης. Ευλαμπία, από εσένα που φοράς και αυτή τη μάσκα για το αυθεντικό χαμόγελο που είδαμε και στο ρεπορτάζ σου πριν, τη μάσκα του αεροδρομίου των Αθηνών. Ναι, Νίκη, μας την έδωσαν το πρωί, τη σιδερώσαμε στο κανάλι, τη φορέσαμε και τώρα είναι αποστρωμένη και είναι μια χαρά. Με αυθεντικά χαμόγελα, όπως γράφει, έτσι υποδέχτηκαν εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι εργαζόμενοι, τους ταξιδιώτες από διεθνείς προορισμούς που ήρθαν στη χώρα μας. Και όπως μας έλεγαν, επιτέλους είδαν το αεροδρόμιο να έχει κίνηση, γιατί θυμάσαι, είχαμε καταγράψει εξαιρετικά αποκαρδιωτικές εικόνες. Ναι. Να σου πω τώρα ότι από αυτά που έχουμε δει εμείς από το πρωί, οι περισσότεροι ταξιδιώτες που συνομιλήσαμε ήταν μεν ξένοι υπήκοοι. Όμως ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα εξοχικά τους στη χώρα μας, έρχονται τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έτσι με το που άνοιξαν οι πτήσεις δεν έχασαν την ευκαιρία να έρθουν ξανά και να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι. Υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες επίσης, πρέπει να σου πω, που ήρθαν από χώρες που δεν επιτρέπεται. Για παράδειγμα, είδαμε να έρχονται εδώ από την Βρετανία. Μας είπαν ότι, που ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορείς να έρθεις, δεν υπάρχει απευθείας πτήση, ωστόσο μπορείς να έρθεις μέσω transit πτήσης και εκείνο που μας τόνισαν είναι ότι ενημέρωσαν τις αρχές όσο όφυλαν ότι έρχονται εδώ από τη Μεγάλη Βρετανία και τους είπαν ότι θα πρέπει να κάνουν καραντίνα 7 ημερών εφόσον το τεστ τους είναι αρνητικό. Να σου δώσω λοιπόν και κάποια στοιχεία που έχουμε σήμερα για την κίνηση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνολικά είναι προγραμματισμένες να γίνουν 28 διεθνείς πτήσεις, έχουν φτάσει ήδη 25, στις 9 περιμένουμε και μια πτήση από το Μιλάνο. Έχουν έρθει περίπου 3.500 ταξιδιώτες και έχουν ελεγχθεί σχεδόν η μισή, ανάμεσά τους και όσοι ήρθαν με ιδιωτικά αεροπλάνα. Ενώ πρέπει να σου πω ότι τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα, όλοι φορούν μάσκες, δίνουν και από το αεροδρόμιο αντισηπτικό και μάσκες. Το βλέπουμε και από τα πλάνα, πράγματι. Φαίνεται ότι όλοι έχουν πάρει τα μέτρα τους. Να δούμε, είναι η πρώτη ημέρα, να δούμε πώς κύλησε και στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη Κουτσιούκη λοιπόν και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Άρη. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε και στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε δύο προγραμματισμένες πτήσεις. Η πρώτη το μεσημέρι από το Μόναχο που μετέφερε 154 επιβάτες και η δεύτερη αναμένεται σε λίγα λεπτά από τη Λάρνακα. Άλλοι 145 ταξιδιώτες αναμένεται να φτάσουν εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πληροφορούμαστε ότι ήδη έχουν αρχίσει και κάποιες ιδιωτικές πτήσεις. Ήδη ήρθε ένα τζετ από τη Ρουμανία και ως το βράδυ αναμένεται και ένα ακόμη. Μετά από 3 μήνες λοιπόν που δεν δεχόταν πτήσεις εξωτερικού, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης άνοιξε και για διεθνείς πτήσεις. Σταδιακά αυτές αναμένεται να είναι όλο και περισσότερες. Αύριο, για παράδειγμα, έχουμε 5 πτήσεις προγραμματισμένες από το εξωτερικό, όλες από τη Γερμανία. Συνεχίζει βέβαια να υφίσταται ο περιορισμός για πτήσεις από χώρες υψηλού ρίσκου, όπως Ιταλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία, για παράδειγμα. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος ήταν εδώ το μεσημέρι στην υποδοχή της πρώτης πτήσης, όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία ως το τέλος του μήνα, με βάση όσα ορίζει το σχετικό πρωτόκολλο, περνούν από τεστ μοριακού ελέγχου. Σήμερα λοιπόν έχουμε 299 τεστ για την ακρίβεια. Λοιπόν, τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες. Τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Άρη, θα μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε και τους δύο συναδέλφους για την εικόνα που μας έδωσαν και από τις αερομεταφορές. Ελάτε να δούμε τι γίνεται στα χερσαία σύνορα που άνοιξαν επίσης σήμερα. Είναι λοιπόν πολλές οι διελεύσεις και από τον Προμαχώνα, από όπου οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι στην Ελλάδα. Στην πλειονότητά τους εκτιμάται πως είναι τουρίστες που έφτασαν στη χώρα μας από χώρες της Βαλκανικής αλλά και από τη Γερμανία. Κάποιοι μάλιστα χρειάστηκε να περιμένουν έως και 12 ώρες για να διασχίσουν τα σύνορα. Είστε ο πρώτος, Ο πρώτος. Η μπάρα ανοίγει και χιλιάδες άτομα που περιμένουν υπομονετικά στην ουρά των αυτοκινήτων, μήκους αρκετών χιλιόμετρων, μοιάζουν αληθινά ανακουφισμένοι. Η ώρα είναι 11 παρά 20 και πριν από λίγο δόθηκε σύνθημα ότι θα ανοίξει η μπάρα των ελληνικών συνόρων. Αυτήν την ώρα η ουρά προς τη βουλγαρική πλευρά υπερβαίνει τα 8 χιλιόμετρα. Ξέραμε από 12 η ώρα το βράδυ, θα περάσουμε. Απλά μας είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι 12 το μεσημέρι για Αθήνα. Τι θα πάτε να κάνετε στην Αθήνα? Τουρίστες, όχι, τουρίστες μας. Τους ταξιδιώτες περιμένουν συνεργεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που φορούν στολές, μάσκες και γάντια για να πάρουν δείγμα βιολογικού υλικού. Ανοίξτε το στόμα, βγάλτε έτσι τη γλώσσα. Συνεργεία του ΕΟΔΗ εγκαταστάθηκαν επάνω στη συνοριακή γραμμή Ελλάδας-Βουλγαρίας και έκαναν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε άτομα που έρχονταν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. You don't feel well, you know, you want to go on holiday and somebody comes to test you. Ο Αντρέ είναι ένας από τους χιλιάδες Ρουμάνους που ξεκίνησαν από την πατρίδα τους μόλις άκουσαν ότι τα ελληνικά σύνορα άνοιξαν, προκειμένου να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε κάποια αγαπημένη τους παραλία. We are just for a few days to bring a boat to the water on the Thessaloniki port. Every year we come here. Απογοήτευση περίμενε τους Σέρβους, τους Μολδαβούς, τους Βόσνιους και τους Κωσοβάρους, καθώς τα σύνορα θα είναι κλειστά για αυτούς έως την 1η Ιουλίου. Και έτσι όσοι κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα δεν κατάφεραν να περάσουν. I checked with the Greek embassy in Serbia, I checked with travel agency, I checked with accommodation in Paris, with everybody, so I don't know what to do now. Οι τελωνιακές αρχές υπολογίζουν ότι περίπου 60.000 άτομα θα περάσουν σήμερα τα σύνορα του Προμαχώνα, με τον κύριο όγκο των επισκεπτών όμως να αναμένεται από την 1η Ιουλίου. Τυπικά σήμερα ανοίγουν και τα εποχικά καταλύματα. Στην πραγματικότητα βέβαια αρκετοί ξενοδόχοι δεν σηκώνουν ρολά. Και αυτό κυρίες και κύριοι όχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν κρατήσεις, αλλά και γιατί πολλά από όσα προβλέπονται από τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, στην πράξη αποδεικνύεται πως πολύ δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν. Δείτε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Φρέσκου. Η επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας ξεκίνησε και τυπικά από σήμερα σε όλη τη χώρα. Όσοι υπολόγισαν ωστόσο στο άνοιγμα των εποχικών ξενοδοχείων, λογάριασαν όπως φαίνεται χωρίς τους ίδιους τους ξενοδόχους. Είμαστε περίπου 150-155 ξενοδοχεία στην Πάρο και την Αντίπαρο. Ξέρω εγώ, να ανοίξει ένα 20-30%. Κανένα ξενοδοχείο στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικά δεν ανοίγει. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι από τα 6 ξενοδοχεία τα δικά μας στη Ζάκρηθο, ενδέχεται να ανοίξουμε τα 2. Επιχειρηματίες που σηκώνουν τα χέρια ψηλά, εγκλωβισμένοι σε ερμηνείες νόμων και πρωτοκόλων ασφαλείας. Προσπαθούμε να γίνουμε και γιατροί και νοσηλευτές και απολυμαντές και χημικοί και λογιστές. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Πρέπει οι πρώτοι πελάτες που θα έρθουν να φύγουν σωστά, να είναι ασφαλείς. Τα περισσότερα εποχικά καταλύματα αλλά και τα ξενοδοχεία δεν λειτουργήσαν σήμερα και δεν θα ανοίξουν τις επόμενες μέρες, λένε παράγοντες της αγοράς. Ξεκίνησαν μόνο το 30% των εποχικών ξενοδοχείων και μόλις το 3% των τουριστικών καταλυμάτων χωρητικότητας κάτω των 50 κλινών. Εικόνα που δύσκολα θα αλλάξει. Κατά 99% όλα τα καταλύματα σε όλη τη χώρα είναι κλειστά. Σε συζητήσεις με συναδέλφους, κάθε μέρα που περνάει, όλο και περισσότεροι λένε ότι τελικά δεν θα ανοίξουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ούτε για την ώρα ανύπαρκτες κρατήσεις, ούτε γιατί δεν ξεκίνησαν ακόμη πτήσεις τσάρτερ. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας στην πρακτική εφαρμογή τους επιφέρουν δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος και ανάγκη σε προσωπικό. Τα λειτουργικά έξοδα είναι ο κίνδυνος να βρεθούμε κατηγορούμενοι σε περιπτώσεις που κάπως κάτι ξεφύγει με τα πρωτόκολλα, είναι το θέμα της αστικής ευθύνης, είναι πολλά. Δύο ακόμη σημεία προβληματίζουν έντονα τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Ο ιδιώτης γιατρός αναφοράς που θα πρέπει να συνεργάζεται με κάθε ξενοδοχείο, αλλά και τα ξενοδοχεία καραντίνας όπου θα μεταφέρονται τα κρούσματα. Ως τώρα αυτά δεν υφίστανται. Ακόμα και τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βρουν ποιος είναι υπεύθυνοι, ποιοι είναι οι γιατροί και πώς μπορούν να συμπληθούν μαζί τους. Αν και η πλατφόρμα του Υπουργείου είναι ακόμα κλειστή, είναι αμφίβολο αν θα υπάρξουν ξενοδόχοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να δεσμεύσουν με αποζημίωση 10 ευρώ ανακρεβάτι την επιχείρησή τους. Τα 10 ευρώ τα οποία δίνει για την, ως μίσθιο το Υπουργείο Τουρισμού, θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό. Η Κύπρος δίνει τα διπλά χρήματα. Η πολιτεία αντιμετώπισε με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας και είναι ικανή να αντιμετωπίσει και ένα δεύτερο κύμα χωρίς να πάμε σε lockdown, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίζουμε ότι και να χτυπήσει ο ιός δεν θα χρειάζεται να παίρνουμε οριζόντια μέτρα. Θα μπορούμε να κλείνουμε ένα σχολείο, μπορεί ομιγέννητο αν πάει σε ένα σχολείο, ένα οικοδομικό τετράγωνο, έστω μια πόλη. Είναι σαφές πως στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες η οικονομία των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και τις συνδεδεμένες με αυτόν δραστηριότητες, η εξέλιξη της φετινής τουριστικής σεζόν θα καθορίσει πολλά. Αλλάζοντας θέμα, να μην επαναλάβει όσα έκανε το Μάρτιο με τους μετανάστες στον Εύρο, προειδοποιεί την Τουρκία η Frontex, ενώ ο επικεφαλής της επιβεβαιώνει ότι οι Τούρκοι αστυνομικοί έχουν ανοίξει πυρ προς την ελληνική πλευρά και μάλιστα αρκετές φορές αυτούς τους τελευταίους μήνες. Την ίδια ώρα, και ενώ η Άγκυρα επιμένει προκλητικά, η ιστοσελίδα Nordic Monitor αποκαλύπτει σχέδιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για εισβολή στην Ελλάδα. Η χώρα μας θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σχέδιο εισβολής εναντίον της Ελλάδας, το οποίο είχε επικυροποιηθεί από το τουρκικό Γενικό Επιτελείο τον Ιούνιο του 2014, αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Nordic Monitor. Το κείμενο υπογράφει ο γνωστός αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος Αμπτουλάχ Μποζκούρτ με τίτλο «Η Τουρκία έχει σχέδιο για εισβολή στην Ελλάδα, αποκαλύπτουν μυστικά έγγραφα». Το σχέδιο έχει κωδικό το όνομα του Οθωμανού στρατιωτικού διοικητή του 11ου αιώνα, Χασάν Σπέι, που δρούσε κατά τη Βυζαντινή εποχή και είχε καταλάβει τυχείο τη Σάμο και τη Λέσβο. Σύμφωνα με τον Nordic Monitor, τα έγγραφα βρέθηκαν από λάθος μέσα σε φάκελο που αφορούσε δικαστική υπόθεση και είχαν συλλεχθεί από τα κεντρικά γραφεία του Γενικού Επιτελείου κατά τη διάρκεια έρευνας για το αποτυχημένο πραξικόπημα τη 15η Ιουλίου του 2016. Εμείς θα κάνουμε πάντα αυτό που χρειάζεται να κάνουμε για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσιακάρ προχώρησε σε νέα επίδειξη προκλητικότητας σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αμυντική βιομηχανία. Στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, αν δεν συνεργαστείτε με την Τουρκία, αν δεν συζητήσετε, αν δεν συμβουλευτείτε, αν δεν ανταλλάξετε πληροφορίες με την Τουρκία με κάποιο τρόπο, δεν πρόκειται να βρείτε καμία λύση. Λύση χωρίς την Τουρκία δεν είναι βιώσιμη. Με τις απόπειρες για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα από τον Εύρο να έχουν διπλασιαστεί το τελευταίο μήνα και πολλές ομάδες μεταναστών να έχουν εγκατασταθεί σε σκηνές στις όχθες του ποταμού, ο επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λεγκέρι, προανήγγειλε ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνάμεων με 900 επιπλέον στελέχη και κατήγγειλε τις προβοκάτσιες που στείλουν οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες. Η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση. Τους τελευταίους μήνες, Τούρκοι αστυνομικοί στον Εύρο πυροβόλησαν τουλάχιστον 5 φορές προς την Ελλάδα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Στην απαράδεκτη εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Άγκυρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro. Το Φεβρουάριο η Άγκυρα δεν απείλησε απλώς ότι θα παραβιάσει μαζικά τα ευρωπαϊκά χερσαία σύνορα, αλλά προσπάθησε να το επιτύχει εργαλειοποιώντας μετανάστες που βρίσκονται σε αδυναμία, κάνοντάς τους να πιστέψουν στο άνοιγμα των σύνορων. Από το ακριτικό Καστελόριζο η Φόφη Γεννηματά κάλεσε την Άγκυρα να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ας το κατανοήσουν αυτό ιδιαίτερα οι γείτονές μας. Καθαρές εξηγήσεις. Γιατί μονάχα έτσι μπορούμε να χτίσουμε σχέσεις φιλίας που το επιθυμούν και οι δύο λαοί μας. Και οι προκλήσεις συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα και σε πολλά επίπεδα. Νέο βίντεο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το λιμενικό αναφορικά με αυτό το περιστατικό που είχε αποκαλύψει από το Σάββατο το Open, με μια λέμβο που μετέφερε μετανάστες να συνοδεύεται προς τα ελληνικά νερά ανοιχτά της Λέσβο από τουρκικές ακτεωρούς. Ο Ζήσης Μούσιος είναι μαζί μας με τις νέες εικόνες. Θυμίζουμε, Ζήση, οι Τούρκοι είχαν αφήσει τους μετανάστες αβοήθητους για μια ολόκληρη μέρα. Ακριβώς, και όπως μπορούμε να δούμε στο βίντεο του κουμπέντε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι 3 τουρκικές ακτεωροί, βλέπετε τη βάρκα που είναι 34 άτομα, πρόσφυγες και μετανάστες μέσα, έχουν περικυκλώσει το σκάφος και στην ουσία δεν το αφήνουν να γυρίσει πίσω. Το σκάφος βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα, είναι μπροστά ακριβώς και το ελληνικό λιμενικό που παρακολουθεί και κάνει δεκάδες κλήσεις προς την τουρκική ακτοφυλακή να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Μένουν αμέτωχοι οι Τούρκοι οι λιμενικοί, χωρίς να κάνουν το παραμικρό και απλά περιμένουν. Τι περιμένουν? Να περάσει η βάρκα στα ελληνικά χωρικά έδατα, έτσι ώστε να αναγκαστεί το ελληνικό λιμενικό να επέβει για μια αποστολή, ακόμα μια αποστολή έρευνας και διάσωσης, όπως και συνέβη τελικά. Αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στην Λέσβο. Τώρα, πριν από λίγο έφτασε άλλη μία βάρκα στο νησί της Λέσβου. Άλλα 36 άτομα μεταφέρθηκαν στον καταβλισμό. Συνολικά από την αρχή του μήνα έχουν φτάσει στο νησί 144 άτομα. Λοιπόν, και το θέμα το παρακολουθούμε βεβαίως σταθερά. Ευχαριστούμε πολύ τον Ζήση Μούσιο. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας αφορούν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Ελάτε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους σε Νέα Υόρκη, Ιερουσαλήμ, Κωνσταντινούπολη και Μόσχα. Θα ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, γιατί ο Πρωθυπουργός, βλέπετε τον Σπύρο Μουριλά, το απεσταλμένο του σταθμού μας εκεί. Ο Πρωθυπουργός Σπύρο θα έχει σημαντικές επαφές από αύριο, καταρχάς με τον ομόλογο του, τον κύριο Νετανιάχου, και είναι προφανές ότι και τα ελληνοτουρκικά είναι στην ατζέντα αυτών των επαφών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να αποτυπωθεί και αύριο εδώ στην Ιερουσαλήμ η στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία Ελλάδος και Ισραήλ. Πολλές λοιπόν και σημαντικές επαφές αρχής γενομένης με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Βενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών. Πρέπει να σου πω πως σε αυτές τις συναντήσεις η ελληνική πλευρά αναμένεται να θέσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας και ειδικότερα της απειλής που αυτή θέτει για την ειρήνη αλλά και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να σου πω πως οι κυβερνητικοί παράγοντες μας έλεγαν νωρίτερα πως η χημεία ανάμεσα στους δύο ηγέτες είναι πολύ καλή. Αυτό που τονίζουν είναι πως οι σχέσεις των δύο χωρών είναι αυτοτελείς και δεν ετεροκαθορίζονται, δηλαδή δεν στρέφονται κατά κάποιας τρίτης χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, είναι σαφές πως Αθήνα και Τελ Αβίβ μοιράζονται κοινές ανησυχίες και θεωρούν πως οι τουρκικές μανούβρες απειλούν να αποσταθεροποιήσουν την εύθερα στη ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει ειδική μνήμα στις δηλώσεις του και στην συμφωνία που υπεγράφει προημερών με την Ιταλία για τον καθορισμό της ΑΟΣ, και θα πει, όπως νιώθει το ίδιο και το Ισραήλ, όπως μας λένε εδώ, πως αυτή η συμφωνία μπορεί να λειτουργήσει ως πιλότος για καθορισμό και άλλων ΑΟΣ στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που θα σημαίνει πως μπορεί να προωθηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας ανάμεσα στους κύριους παίκτες στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, εδώ το ζήτημα είναι και ο τουρισμός. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου έλεγε προημερών στον κύριο Μητσοτάκη πως φέτος μπορεί οι Ισραηλοί τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα μας μπορεί να σπάσουν το φράγμα των 800.000. Λοιπόν, μένει να φανεί η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε πολλά επίπεδα. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο, στην Κωνσταντινούπολη τώρα και στη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί πριν από λίγο είχαμε νέο γύρο δηλώσεων από τον εκπρόσωπο του ΑΚΕΠΕ. Τον ξέρουμε, είναι ο κύριος Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Είπε πολλά για την Ελλάδα, είπε και για την Αγία Σοφία. Για να δούμε τις βασικές του επισημάνσεις, Μαρία. Έχει σημασία, βέβαια, Νίκη, πώς τα είπε, έτσι, τι γλώσσα χρησιμοποίησε. Γιατί όσο η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυξάνεται το τελευταίο διάστημα, τόσο και η γλώσσα εδώ της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας ανεβάζει τόνους, θα λέγαμε, γίνεται ακόμη και απαξιωτική απέναντι στην Ελλάδα. Όπως ο εκπρόσωπος σήμερα το απόγευμα του κυβέρνοντος κόμματος, ο Ομέρ Τσελίκ, μιλώντας μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απευθύνθηκε στην Ελλάδα και τους υπουργούς της με αφορμή τα ελληνοτουρκικά και εξέφρασε πρώτα απ' όλα την ενόχληση της Άγκυρας, επειδή, όπως είπε, η Αθήνα τρέχει συνέχεια πίσω από την Ευρώπη και δεν μπορεί να βάζει την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει η Ελλάδα, όπως είπε. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, Νίκη, και είπε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν είναι σε θέση να βρει έναν λογικό άνθρωπο για Υπουργό Άμυνας. Όλοι οι Έλληνες υπουργοί Άμυνας που έχουν περάσει από τις ελληνικές κυβερνήσεις είναι προβληματική, είπε χαρακτηριστικά, και συνέστησε μάλιστα στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο αλλά και όλους τους Έλληνες υπουργούς να μάθουν να μιλούν, πώς πρέπει να μιλούν σε ένα μεγάλο κράτος όπως είναι η Τουρκία. Απευθύνθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη όμως, υπενθύμησε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι αν θέλει λύσεις πρέπει να μιλήσει με την Τουρκία, και είπε στον Πρωθυπουργό ότι αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι μια συμβουλή, καλή συμβουλή και σωστή από τον προκάτοχό του. Και τέλος να πω, Νίκη, ότι ο Ομέρ Τσελίκ έστειλε μήνυμα και για την Αγία Σοφία προς την Ελλάδα. Είπε ότι η μόνη αρμόδια αρχή για να ορίσει τη μοίρα της Αγίας Σοφίας είναι η τουρκική δημοκρατία και κανείς άλλος, και δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως ονομάζει πλέον η Άγκυρα την ενέργεια για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, γιατί πράγματι συντηρείται στην πρώτη γραμμή της τουρκικής επικαιρότητας, και μάλιστα αυτό συμβαίνει με εθνικιστικές κορώνες από τη μία και με ομές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη από την άλλη. Ας σταθούμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι. Καταρχάς, είχαμε τον ηγέτη των γκρίζων λύκων που μίλησε για βυζαντινά απολυφάδια, και έπειτα είχαμε και τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης που 2 εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δηλώνει ότι πρέπει να σπάσουν οι αλυσίδες και να γίνεται προσευχή στην Αγία Σοφία. Στάχτη στα μάτια της διεθνούς κοινότητας αποδεικνύεται, όπως ήταν αναμενόμενο, η προσφυγή της κυβέρνησης Ερντογάν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Χωρίς περιστροφές, ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός, χαρακτηριζόμενης κατ' επανάληψη από τον πρόεδρο της γείτονος ανεξάρτητης τουρκικής δικαιοσύνης, με δημόσια παρέμβασή του θέλησε να δώσει τη γραμμή στους δικαστικούς που αναμένεται να ανακοινώσουν την απόφασή τους στις 2 του προσεχούς Ιουλίου. zincirlerin kırılıp ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir. Άλλωστε, όπως αποκαλείται η Τούρκος δημοσιογράφος στο κανάλι TAF24, είναι έτοιμο και τα αρχιτεκτονικά σχέδια για το οθωμανικό lifting στους εσωτερικούς χώρους του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da genel yaklaşımları ortaya koydu. İnşallah neticesini hep birlikte göreceğiz. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την κάλυψη των αγιογραφιών, καθώς επίσης την αμφίβολη αισθητικής επίστρωση των ψηφιδωτών δαπέδων συνολικού εμβαδού 7.000 τετραγωνικών μέτρων με χαλιά μόβ απόχωρωσης. Ακόμη την ολική ανακαίνιση του δευτέρου επίπεδου του Οικουμενικού Φάρου της Ορθοδοξίας. Η καθημερινή τροφοδοσία του εθνικιστικού κλίματος που καλλιεργεί η κυβέρνηση Ερντογάν με αφορμή την παρέμβασή της έχει αποθρασύνει τους ακραίους κύκλους στην Τουρκία. Η μαύρη εκστρατεία προπαγάνδας που πραγματοποιεί η Ελλάδα και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι μάταιη. Πιστεύω ότι τα βυζαντινά απολυφάδια θα απογοητευθούν. Το τι θα κάνουμε με το τζαμί της Αγίας Σοφίας είναι υπόθεση μόνο της Τουρκίας και όλοι οι άλλοι να πάνε να χαθούν. Αίσθηση αλλά και συζητήσεις τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και σε θρησκευτικούς κύκλους εξακολουθεί να προκαλεί η πρόταση του Πατριάρχη Αρμενίων Τουρκίας. Η Αγία Σοφία ανοίξει για λατρεία. Το κτίριο είναι παρκώς μεγάλο. Να παραχωρηθεί και στους χριστιανούς μια έκτασή της, ώστε να χειροκροτήσει ο κόσμος τη θρησκευτική μας ειρήνη και ωριμότητα. Να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε σύμβολο της εποχής και της ανθρωπιάς. Είναι πολύ ουτοπικό. Μα κάτω από τον ίδιο ουρανό δεν κάνουμε τις προσευχές μας. Ξεκάθαρη είναι η αποδοκιμασία που έχει εκφράσει η αμερικανική διπλωματία. Και θα σταθούμε λοιπόν στην αμερικανική διπλωματία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στη σημερινή Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών μετήχε σε ρόλο παρατηρητή και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πομπέο. Γι' αυτό λοιπόν θα συνδεθούμε με τον Μιχάλη Γνατίου από τη Νέα Υόρκη, να δούμε σε ποια σημεία στάθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μιχάλη. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι η τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Μάικ Πομπέο και των ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε αποτελέσματα στα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους Ευρωπαίους, πέραν της έκφρασης βαθιάς ανησυχίας για την Ανατολική Μεσόγειο, με έφαση όμως στον εμφύλιο της Λιβύης. Ο κύριος Πομπέο έδωσε μεγαλύτερη σημασία στην απειλή της Κίνας και της Ρωσίας. Βασικά εκεί εστιάστηκε, αλλά ανέφερε στους ομολόγους του, όταν έθεσαν το θέμα αυτή, ότι η Αμερική ανησυχεί πολύ για την κατάσταση στη Λιβύη. Φαίνεται να είπε ότι γνωρίζει καλά τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε ότι σήμερα θα ήθελε να συζητήσει το θέμα του εμφυλίου στη Λιβύη. Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια πρόοδος ή κάποια σημαντική συζήτηση στο θέμα της επιχείρησης Ειρήνη. Ο κύριος Πομπέο φαίνεται να είπε ότι πρέπει να σταματήσει ο εμφύλιος στη χώρα και πρόβλεψε ότι αν δεν σταματήσει θα έχει προεκτάσεις και στην ευρύτερη περιοχή. Φαίνεται να μοιράζεται τη θέση του Πρόεδρου της Αιγύπτου, ο οποίος τηλεφώνησε στον πρόεδρο Τραμπ και του ζήτησε να σταματήσει την επιθετικότητα του Ερντογάν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε και ευρωπαϊκή πηγή, ο κύριος Πομπέο μίλησε και για τη συνεργασία της Τουρκίας με τη Ρωσία. Ναι. Οι Αμερικανοί προφανώς ανησυχούν, διότι βλέπουν την ανάπτυξη μιας θεσμοθετημένης, όπως υπόθηκε, συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας, αλλά δεν φαίνεται να κάνουν οτιδήποτε για να τερματίσουν αυτή τη σχέση. Θα έλεγα ότι έχουν αφήσει την Τουρκία ανεξέλεκτη, να δρά και στη Συρία και τώρα στη Λιβύη και βεβαίως και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Αμερικανοί, όπως και οι Ευρωπαίοι, πέρα από ανακοινώσεις, όπως βλέπει ο καθένας, δεν έχουν πράξει τίποτα χειροπιαστό για να σταματήσει η επιθετικότητα της Τουρκίας. Η τηλεδιάσκεψη καταναλώθηκε περισσότερο, όπως είπα, στην έκφραση ανησυχίας για η Λιβύη, ναι, για τη διείσδυση της Κίνας στην Ευρώπη και πολύ για τη Ρωσία, Ουκρανία και για την επιθετικότητα, όπως τονίστηκε, της Ρωσίας. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά. Θα αναφέρει τα θέματα που την ενδιαφέρουν, κατά τη γνώμη μου, όχι τα θέματα που ενδιαφέρουν τους Ευρωπαίους. Δηλαδή θα τονίζει στην ανακοίνωση τι είπε ως θέματα που απασχολούν τους Αμερικανούς ο κύριος Πομπέο. Λοιπόν, ας μείνουμε όμως σε αυτά που είπες και ειδικά στο κομμάτι που αφορά το ρόλο της Μόσχας σε αυτήν την υπόθεση και θα ζητήσω από τον Θανάση Αυγερινό να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Ακούσαμε τις επισημάνσεις του κυρίου Πομπέου για το ρόλο που διαδραματίζει η Ρωσία στο λιβικό ζήτημα και όχι μόνο. Θανάση. Καλησπέρα από τη Μόσχα, που σε αντίθεση με την τουρκική διπλωματία καταρχάς, που σήμερα με τις δηλώσεις της Αβούσογλου ότι είναι τεχνικές οι διαφωνίες με τη Μόσχα, μοιάζει να χαμηλώνει κάπως τους τόνους. Εδώ γίνεται λόγος για σοβαρές ουσιαστικές διαφωνίες, οι οποίες και προκάλεσαν την ασυνήθιστη στα διπλωματικά χρονικά ματέωση της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας Ρωσίας και Τουρκίας. Υπάρχουν πολλές αναφορές και σχόλια σε δημοσιεύματα, όσο και διαρροές προς τον τύπο, ότι η ρωσική υπομονή μοιάζει να εξαντλείται από τα τουρκικά ύξεις αφίξεις, όπως για παράδειγμα η πρόσκληση των ΗΠΑ καλή ώρα να εμπλακούν ενεργότερα στη διευθέτηση της Λιβύης. Οι Ρώσοι θεωρούν ότι δεν μπορεί να έχει σοβαρό λόγο η Ουάσιγκτον στη Λιβύη, σε μια χώρα δηλαδή που καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 2011. Είναι προφανές ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, καθώς η Ρωσία δεν δείχνει να θέλει να εγκαταλείψει πλήρως τον υποχωρούντα βέβαια Χαφτάρ, δεν θέλει να επιτρέψει την περαιτέρω προέλευση των δυνάμεων του Σάρατς και προπαντός την απώλεια της Σύρτης, του στρατηγικού λιμανιού, με τη βασική πετρελαιοπαραγωγική περιοχή της Λιβύης. Επομένως, μοιάζει όλο αυτό με ένα μήνυμα της ρωσικής διπλωματίας προς την Άγκυρα, ότι δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει από τα συμφέροντά της στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή που, όπως ακούμε, ενοχλούν ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε, τα προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στη Λιβύη, φαίνεται πως αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται και στις συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας στην Συρία. Ούτε εκεί πάνε καλά οι συμφωνίες. Λοιπόν, είναι πολλοί παίκτες αυτό το παιχνίδι που ακούει στο κωδικό όνομα λιβικό ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και ελάτε να σταθούμε στο πεδίο των μαχών. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ίσως να πλησιάζουμε τη λεγόμενη ώρα 0. Μήλων της έριδος για τη Ρωσία και την Τουρκία είναι η πλούσια σε πετρέλαιο πόλη της Σύρτης, όπως είπε και ο Θανάσης Αυγερινός, που τελεί υπό τον έλεγχο του στρατάρχη Χαφτάρ. Εκεί, όπως φαίνεται, θα διεξαχθεί και η τελική αναμέτρηση, καθώς Σάρατς και Χαφτάρ παρατάσσουν πια τις δυνάμεις τους σε θέση μάχης. Για τα καλά πόδι στη Λιβύη έχει βάλει η Τουρκία, που ενισχύει συστηματικά την κυβέρνηση της Τρίπολης με τζιχαντιστές από τη Συρία, βαρύ οπλισμό και ντρόουνς. Ο στρατηγικός στόχος της Άγκυρας είναι η πόλη Σύρτη, η πύλη για τις πλούσιες σε πετρελαϊκά κοιτάσματα περιοχές στα νότια και ανατολικά της χώρας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Λιβύης στη Μεσόγειο. Είναι η τελευταία γραμμή άμυνας του στρατάρχη Χαφτάρ προς τα δηληστήρια του Ρας Λανούφ και της Μπρέγκα στο δρόμο για τη Βεγγάζη. Ο έλεγχος της Σύρτης ήταν το βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ Ρώσων και Τούρκων, που οδήγησε χθες στην ευνηδιαστική ματέωση της επίσκεψης της ρωσικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Άγκυρα. Πληροφορίες μάλιστα θέλουν το αεροπλάνο που μετέφερε το Σεργέη Λαυρόφ μαζί με το Ρώσο Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού να κάνει στροφή πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και να προσγειώνεται στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας. Σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε πάντως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Farklı çok görüşler ortaya çıktı ya da kriz çıktı da o yüzden ertelendi gibi değerlendirmeler yapılmasın, bu doğru değil. Την ίδια ώρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλισε υψηλούς τόνους για πρώτη φορά την Τουρκία για την παραβίαση του εμπάργου όπλων στη Λιβύη, λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με την ελληνική φρεγάτα Σπέτσε, η οποία επιχείρησε να ελέγξει ύποπτο τουρκικό φορτηγό πλοίο και εμποδίστηκε από την τουρκική φρεγάτα που το συνόδευε. Υπάρχει ενόχληση για την πολιτική της αυξανόμενης επιθετικότητας της Τουρκίας με 7 πλοία στα ανοιχτά της Λιβύης και την παραβίαση του εμπάργου όπλων. Οι Τούρκοι συμπεριφέρονται με μία αποδεκτό τρόπο και εργαλειοποιούν τον ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο η Γαλλία δεν μπορεί να αφήσει να περάσει. Τώρα οι δυνάμεις του Σάρατς παίρνουν θέσεις μάχης έξω από τη Σύρτη με πυροβόλα όπλα και μισθοφόρους Ισλαμιστές που στέλνει η Τουρκία. Όλα είναι έτοιμα για την τελική επιχείρηση κατάληψης του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Μεσογείου και προπύργιο του Χαλίφα Χαφτάρ, λένε τώρα αξιωματικοί του στρατού του Αλ-Σάραντ. Από την άλλη, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ επιδεικνύουν τεθωρακισμένα που, όπως ισχυρίζονται, έστειλαν οι συμμαχοί τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να τους ενισχύσουν από τα ανατολικά. Παράλληλα, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Λιβικού Εθνικού Στρατού κυκλοφορεί και αυτό το βίντεο. Σύμφωνα με την πλευρά του Χαφτάρ, πρόκειται για αιχμάλωτους Αιγύπτιους πολίτες στην Ταρχούνα, οι οποίοι υποβάλλονται σε εξευτελιστικά βασανιστήρια από στρατιώτες της κυβέρνησης της Τρίπολης. Λοιπόν, πέραν τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε σήμερα και μια ενδιαφέρουσα επικοινωνία ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και τον Γενικό Γραμματέα των Επικεφαλής του ΝΑΤΟ, τον κύριο Γιένς Στόλτενμπεργκ. Η Αλεξία Τασούλη θα μας ενημερώσει. Αλεξία. Λίγες ώρες λοιπόν πριν αναχωρήσει και συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό Υπουργός Άμυνας στο Ισραήλ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ. Του εξέφρασε τον προβληματισμό του για όλες τις τουρκικές κινήσεις το τελευταίο διάστημα στη Λιβύη. Η επιχείρηση Ειρήνη είναι βεβαίως ευρωπαϊκή, ωστόσο και το ΝΑΤΟ έχει αυξημένο ενδιαφέρον στην περιοχή, καθώς είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε και η νατοϊκή επιχείρηση Sea Guardian. Αμέσως μετά το Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα της ειρήνης και της ανάγκης ενίσχυσης επί του πεδίου, ενώ στις 13 Ιουλίου οι συνολικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκία θα ξανασυζητηθούν στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας. Συζητήσαμε για την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος-Γαλλίας και πρωτίστως για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στη Μεσόγειο. Θέμα που έθιξα ασφαλώς στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο παρέστην από κοινού με τον Γάλλο συνάδελφό μου. Το θέμα τέθηκε και κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάικ Πομπέο. Ευχαρίστησα τη φίλη και σύμμαχο Γαλλία για την σταθερή της στήριξη, η οποία εκδηλώθηκε και από τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διαδηλώσεις αλλά και οι ταραχές εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήρωας των ημερών, ο άνθρωπος που βλέπετε, ο Πάτρικ Χάντσινσον, που βλέπετε να σώζει εδώ ακροδεξιό διαδηλωτή στο Λονδίνο. Στην Αμερική, πάντως, τα περιστατικά αστυνομικής βίας με μοιραία κατάληξη για πολίτες συνεχίζονται. Αστυνομικοί στο Σιάτλ έχουν ψεκάσει με σπρέι πιπεριού ένα 7χρονο αγόρι που βρίσκεται με τους γονείς του σε ειρηνική διαδήλωση ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βία. Το περιστατικό συνέβη πριν από 2 εβδομάδες. Οι γονείς ζητούν εξηγήσεις από την αστυνομία. Ο Τιάντρι του Όστο διαδηλώνει στο East Meadow της Νέας Υόρκης, όταν χωρίς αιτία οι αστυνομικοί το συλλαμβάνουν. Στο νέο περιστατικό αστυνομικής βίας, ένα από τα δεκάδες που έρχονται στην επιφάνεια καθημερινά τις τελευταίες εβδομάδες, η αστυνομία υποστηρίζει ότι απλά έκανε τη δουλειά της. Στο Σαν Μπερναντίνο του Λος Άντζελες, ένας άνδρας που φέρεται να κρατά όπλο βρίσκεται ακινητοποιημένος από αστυνομικούς σε βενζινάδικο. Ο άνδρας δεν φαίνεται να επακούει. Οι αστυνομικοί θα τραβήξουν και πάλι τη σκανδάλη. Την περασμένη Παρασκευή, ο Ρίτσαρντ Μπρουκς δέχτηκε 2 σφαίρες στην πλάτη μετά από πάλι με αστυνομικούς στην Ατλάντα. Ο ιατροδικαστής ανακοίνωσε πως ο θάνατός του επήλθε από τα συγκεκριμένα πυρά. Η εισαγγελία χαρακτήρισε το περιστατικό ανθρωποκτονία. Την ώρα που η αφροαμερικανική κοινότητα ξεσηκώνεται κατά της αστυνομικής βίας, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ένας Βρετανός, ο Πάτρικ Χάντσινσον, δίνει με έργα την καλύτερη απάντηση στο ρατσισμό. Σώζει από σίγουρο λιντσάρισμα έναν ακροδεξιό διαδηλωτή στο Λονδίνο. Το περιοδικό New Yorker θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τρίτη με το συγκεκριμένο εξώφυλλο γροθιά στο στομάχι. Το εξώφυλλο έχει επιμεληθεί ο καλλιτέχνης Καντήρ Νέλσον και απεικονίζει τον George Floyd να κλείνει στο κορμί του κάποια από τα εκατοντάδες θύματα ρατσιστικής βίας στον κόσμο. Και θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα άλλο θέμα. Προβληματισμό λοιπόν, αλλά και ποικίλα σχόλια για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να κατεβαίνει μια ράμπα με δυσκολία, αλλά και να μην μπορεί να σηκώσει ένα ποτήρι νερό με το ένα του χέρι. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μία ημέρα αφότου συμπλήρωσε τα 74 του χρόνια και έγινε έτσι ο γηρεότερος ένικος του Λευκού Οίκου στην πρώτη του θητεία. Ήταν Νοέμβριος του 2019, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μεταφέρθηκε για μη προγραμματισμένες εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed της Ουάσιγκτον. Εκείνο το απόγευμα του Σαββάτου, το γεγονός πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου σεναριολογία για την κατάσταση της υγείας του. Τα ίδια και ακόμη περισσότερα σενάρια επέστρεψαν αυτή τη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν το περασμένο Σάββατο ο Τραμπ έδειξε να δυσκολεύεται να πιει ένα ποτήρι νερό και στη συνέχεια να κατέβει μια ράμπα στη στρατιωτική σχολή του West Point. Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει μέσω Twitter. Η ράμπα που κατέβηκα μετά την ομιλία μου στην Ακαδημία του West Point ήταν μακριά και απότομη. Δεν είχε χειρολαβεί και το κυριότερο ήταν πολύ γλιστερή. Το τελευταίο πράγμα που θα έκανα ήταν να πέσω ώστε τα fake news να το διασκεδάσουν. Τα τελευταία 3 μέτρα έτρεχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016 δεν είχε χάσει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την αδιαθεσία της τότε αντιπάλου του Χίλαρη Κλίντον ως βάση για προεκλογικό σποτ. Σήμερα, οι αντίπαλοι του τον πληρώνουν με το ίδιο νόμισμα, σημειώνοντας πως ο Τζο Μπάιντεν είναι σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση, αν και κατά 4 χρόνια μεγαλύτερός του. Επίσημα, πριν από 2 χρόνια, ο γιατρός του είχε τονίσει πως η κατάσταση της υγείας του Αμερικανού Προέδρου βρίσκεται σε ικανοποιητικά για την ηλικία του επίπεδα. His cardiac performance during his physical exam was very good. He continues to enjoy the significant long-term cardiac and overall health benefits that come from a lifetime of abstinence from tobacco and alcohol. Πάντως ο Τραμπ δεν έδειξε σημάδια κόπωσης ή αστάθεια, επιστρέφοντας την Κυριακή μετά από την αγαπημένη του ενασχόληση, τον γκολφ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα και κυκλοφοριακό χάος από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Ο πολυσυζητημένος μεγάλος περίπατος έφερε μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες. Οι καθυστερήσεις πολλές και όπως θα δείτε όχι μόνο για τα γεωταχεία, αλλά ακόμη και για τα λεωφορεία, με τους επιβάτες να διαμαρτύρονται για αυτή την κατάσταση. Μόνο περίπατος δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για τους οδηγούς σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Το στένεμα της Πανεπιστημίου για τις ανάγκες του μεγάλου περιπάτου προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα στις περισσότερες κεντρικές αρτηρίες. Κάνα μισάωρο. Από πού έρχεστε? Από το Σύνταγμα. Από το Σύνταγμα εδώ μισή ώρα. Για 200 μέτρα. Για 200 μέτρα. Από πού έρχεστε? Έρχομαι από τον Άλυμο, είμαι δικηγόρος, έχω το γραφείο μου εδώ. Αλλά εμείς δουλεύουμε. Πόση ώρα έχετε κάνει? Περίπου 1 ώρα. Έχει αρχίσει η κίνηση από τις Στήλες και κάτω. Από την Ομόνια πήγα Καλονάκι. Κάνα 40 λεπτό. Πολύ δύσκολο. Βασιλίσσης, Όλγας και η Ρόδου Αττικού ήταν σήμερα κλειστές, ενώ στην Πανεπιστημίου η κίνηση των οχημάτων γινόταν μόνο από 2 λωρίδες. Αποτέλεσμα, μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους δρόμους που οδηγούν στην Ομόνια. Σύμφωνα με αξιωματικούς της τροχέας, η κίνηση δεν επηρεάστηκε μόνο στην οδό Πανεπιστημίου, αλλά και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Λεωφόρο Συγκρού και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. 3 κεντρικούς οδικούς άξονες που καταλήγουν όλοι στο σημείο όπου γίνονται τα έργα για τον μεγάλο περίπατο. Από όπου και να έρχομαι, 2 δρόμους έχει αυτή η Αθήνα. Άμα κλείσει τον έναν, τέλειωσες. Αυτοί κλείσαν τον έναν τώρα Ιούνιο μήνα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση σε ένα πολύ κομβικό σημείο του Λυκανοπεδίου, όχι μόνο της Αθήνας. Που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλες και να κρατήσουν πάρα πολύ. Μεγάλες καθυστερήσεις και στα λεωφορεία με τους επιβάτες να διαμαρτύρονται για την πολύ ωραία αναμονή. Οι επιβάτες διαμαρτύρονται και με το δίκιο τους, γιατί περισσότερο έχουν αργήσει να πάνε στις δουλειές τους. Οπότε αντιμετωπίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, σοβαρό πρόβλημα. Το δρομολόγιο πώς πήγε? Δραματικά. Για πέστε μας. Μποτιλιαρισμένη Συγκρού, γιατί αυτό το αμάξι βγαίνει στη Συγκρού. Και από τη Συγκρού μέχρι το σημείο που στρίβαμε κάτω στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν δραματικά. Οι στάσεις των λεωφορείων έξω από το μετρό στα προπήλαια παραμένουν στο πεζοδρόμιο, τα λεωφορεία όμως σταματούν 3 λωρίδες μακριά. Ζητούμε κατανόηση, γιατί μέσα από αυτή την παρέμβαση μην ξεχνάμε τι πετυχαίνουμε. Πετυχαίνουμε το να αποδώσουμε 50.000 στρέμματα ελεύθερου χώρου, δημόσιου χώρου και πάλι στον πεζό και στον ποδηλάτη, 7 χιλιόμετρα περιπατητικών διαδρομών και βεβαίως 3 χιλιόμετρα ποδηλατικής πορείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στην Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί, στο ύψος του Πανεπιστημίου, βρίσκεται η Μαρίλη Λάπα. Μαρίλη, βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα. Ακριβώς, κάθε αρχή και δύσκολη η νίκη, καθώς οι χθεσινές παρεμβάσεις στην Πανεπιστημίου, όπως φαίνεται, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα τόσο στην Πανεπιστημίου όσο και στους παρακείμενους δρόμους. Βλέπετε και εδώ ότι ακόμα είναι αυξημένη η κίνηση στην Πανεπιστημίου. Βλέπετε εδώ πέρα τα αυτοκίνητα τα οποία σχηματίζουν ουρές. Είναι κάτι αναμενόμενο, να σου πω, ότι το περίμεναν και οι ηθήνοντες που έχουν εκπονήσει το έργο, το περίμεναν ότι θα έχει η κίνηση, γιατί ουσιαστικά η Αθήνα αλλάζει. Δεν θα μείνει τίποτα ίδιο, ούτε καν οι στάσεις του λεωφορείου. Οι στάσεις του λεωφορείου, τώρα θα σας δείξει ο Ανέστης Μουτάφης, ότι θα βρίσκονται σε αυτό εδώ το σημείο. Ναι, πάντως προς το παρόν ένας επιβάτης πρέπει να διασχίσει 3 λωρίδες για να επιβιβαστεί. 3 λωρίδες που βεβαίως δεν έχουν. Ακριβώς, μάλιστα στο βάθος θα δείτε ότι υπάρχουν ήδη επιβάτες οι οποίοι περιμένουν το τρόλεϊ για να επιβιβαστούν. Τώρα θα το δείτε με τη βοήθεια του Ανέστη Μουτάφη, ότι έχουν φτάσει στη μέση του δρόμου για να μπορέσουν να επιβιβαστούν. Αυτή θα είναι η λωρίδα μόνο για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ και μετά θα ακολουθούν οι 2 λωρίδες για τα ΙΟΤΑΧΗ. Από τα δεξιά θα είναι ο ποδηλατόδρομος 900 μέτρων, ο οποίος σήμερα θα ολοκληρωθεί η λίανση του δρόμου και αύριο θα βαφτεί με πράσινο χρώμα. Στη συνέχεια θα υπάρχει και ένας πεζόδρομος που θα στολιστεί με 250 ζαρτινιέρες και φυτά και παγκάκια. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, θέλει υπομονή, ειδικά από τους Έλληνες οδηγούς. Νίκη, συνομιλήσαμε και με συγκοινωνιολόγους, οι οποίοι μας είπαν ότι σε 6 μήνες η κίνηση στην Αθήνα ίσως είναι και καλύτερη, σε καλύτερα επίπεδα από ό,τι τώρα. Και θεωρούν ότι ένα 7% των ΙΟΤΑΧΗδων θα αλλάξει μέσο μεταφοράς. Δηλαδή θα χρησιμοποιούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Μένει να φανεί στην πράξη, το παρακολουθούμε. Πάντως η σημερινή πρώτη μέρα ήταν δύσκολη για τη μετακίνηση στο κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρίλη Λάπα. Αλλάζουμε θέμα. 2 χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σήμερα το νέο χωροταξικό σχέδιο για την περιοχή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ανεμπόδιστη πρόσβαση στη θάλασσα, διαπλάτυνση των δρόμων, αλλά και κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων. Το καλοκαίρι του 2018 το Μάτι καταστράφηκε ολοσχερός, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους. 2 χρόνια μετά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε το σχέδιο πλήρους ανάπλασης της περιοχής. Πρόκειται, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης που φιλοδοξεί να διορθώσει όλα εκείνα τα λάθη, πράξεις και παραλήψεις που συνέβαλαν στην καταστροφή. Θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχουν δίωδοι προς τη θάλασσα, θα φύγουν όλα τα κτίρια εκείνα τα οποία δημιουργούν κινδύνους. Στις 23 Ιουλίου του 2018 ο συγκεκριμένος δρόμος είχε δεξιά και αριστερά καμένα οχήματα. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο θα κατασκευαστεί ένας τεράστιος παράκτιος περίπατος μήκους 3,8 χιλιόμετρων από τον Άγιο Ανδρέα μέχρι το Κόκκινο Λιμανάκι. Το σχέδιο για το Μάτι περιλαμβάνει τη δημιουργία παραλιακού περίπατου 3,6 χιλιόμετρων από τον Άγιο Ανδρέα ως το Κόκκινο Λιμανάκι, ενώ θα υπάρχουν παντού προσβάσεις στη θάλασσα. Θα κατασκευαστούν νέα μικρότερα πολεοδομικά τετράγωνα με διαπλατύνσεις δρόμων, ενώ κατεδαφίζονται 141 ιδιοκτησίες ανάμεσά τους και κατοικίες, για δρόμους, πάρκα κτλ. Επίσης, πέφτουν οι μάντρες σε 339 ιδιοκτησίες για διάνοιξη δρόμων. Ένα τελικό ρυθμιστικό σχέδιο που θα αποτυπώνει ουσιαστικά σε επίπεδο τετραγώνου τι μπορεί να χτίσει ποιος, πού ακριβώς κτλ. Όποιος έχει τακτοποιήσει το αυθαιρετό του και αυτό κατεδαφιστεί, θα λάβει αποζημίωση. Ενώ θα κατασκευαστούν τόπος μνήμης, αρχιτεκτονικός περίπατος μνήμης και κέντρο ευαισθητοποίησης για φυσικές καταστροφές. Δημιουργία δικτύου ασφαλούς εκένωσης του οικισμού, ενσωμάτωση της παράκτειας ζώνης στο δίκτυο κίνησης του οικισμού. Θα χρειαστούν 4 χρόνια για να αποκατασταθεί πλήρως η περιοχή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται 140 κατεδαφίσεις. Οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν, αρκεί όμως να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες στις ιδιοκτησίες τους. Οι μπουλντόζες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο και το έργο θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια. Το κόστος του θα φτάσει στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη, κλιμάκιο του Υπουργείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου μαζί με τον Περιφερειάρχη θα ενημερώσει τους κατοίκους. Και από το Μάτι στην πολυσυζητημένη εμβληματική επένδυση του ελληνικού, γιατί φαίνεται πως είναι θέμα ημερών να μπουν οι πολυσυζητημένες μπουλντόζες. Τις συζητάμε πολύ καιρό, πολλά χρόνια, Βασίλης Πανέ. Τουλάχιστον τον τελευταίο 1 χρόνο τις έχουμε ακούσει επανειλημμένως. Μπουλντόζες, λοιπόν, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, μπαίνουν μέσα στην εβδομάδα στο ελληνικό, προκειμένου να ξεκινήσει η κατεδάφιση των 900 περίπου κτισμάτων που θεωρείται ότι πρέπει να κατεδαφιστούν προκειμένου να προχωρήσει αυτό το εμβληματικό έργο. Η θεμελίωση, ο πρώτος θεμέλιος λίθος θα γίνει μέσα στις αρχές Ιουλίου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ η πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι όπως τα είπε στην ΕΡΤ το πρωί, θα διαρκέσει περίπου 3,5 χρόνια. Μάλιστα, οι επόμενες μπουλντόζες, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Ισπανό. Στην αγορά εργασίας τώρα σε ισχύ τίθεται και τυπικά από σήμερα το πρόγραμμα Συνεργασία. Το πρόγραμμα αυτό, όπως ξέρετε, εισάγει καταιγιστικές αλλαγές στα εργασιακά με επιδοτήσεις σε υπαλλήλους που μπήκαν σε καθεστώς εκπεριτροπής εργασίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ με παραδείγματα από το Θοδωρή Βγενή. Με ταχύτατους ρυθμούς μπαίνουν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού και θέλουν να βάλουν σε καθεστώς μειωμένης εργασίας το προσωπικό τους. Από σήμερα μπαίνει σε λειτουργία ο μηχανισμός Συνεργασία και οι εργοδότες θα μπορούν μονομερώς να μειώνουν τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας έως και 50% για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους. Από την πλευρά του, το κράτος θα αναπληρώνει το 60% του καθαρού μισθού που χάνεται, ενώ θα καταβάλει και το 60% των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος δεν θα απασχολείται. Έτοιμος να ενταχθεί στο νέο μηχανισμό είναι ο επιχειρηματίας Χρήστος Τζορμανάς, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση εστίασης πάνω από 20 χρόνια και είδε τον τζίρο του να μειώνεται σημαντικά λόγω της κρίσης. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να παρατεθεί. Οπωσδήποτε, μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, για να μπορέσουν να κρατηθούν οι επιχειρήσεις. Δεν θα κρατηθούν αλλιώς. Θα βγει κόσμος στην ανεργία, πολύς. Εργαζόμενος με καθαρό μισθό 846 ευρώ, καλείται από σήμερα να εργαστεί μισές εβδομάδες τον μήνα. Μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα, ο εργοδότης θα κληθεί να πληρώσει 423 ευρώ μισθό και 323 ευρώ εργοδοτικές εισφορές. Ό,τι επιδοτεί την εργασία είναι πολύ καλό. Από το να επιδοτούμε την ανεργία είναι πολύ καλύτερο να επιδοτούμε την εργασία. Τώρα, άμα μπορεί να επιδοτηθεί και η επιχείρηση έτσι ώστε ο εργαζόμενος να δουλέψει και οκτάωρο, ένα πλήρες οκτάωρο, είναι ακόμα καλύτερα. Από την πλευρά του, το κράτος θα πληρώσει τον εργαζόμενο 254 ευρώ ως το 60% του χαμένου μισθού, αλλά και επιπλέον 73 ευρώ για το 60% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο διάστημα που αυτός δεν δούλευε. Ο νέος μισθός που θα λάβει ο εργαζόμενος πέφτει στα 677 ευρώ και η μηνιαία απώλεια αγγίζει τα 169 ευρώ. Πολλοί φίλοι μου έχουν πει σε διάφορα προγράμματα που έχει βγάλει η κυβέρνηση, όπως το πρόγραμμα Συνεργασία, και υπάρχει ανασφάλεια. Δεν ξέρουν τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, θα χάσουν τις δουλειές τους, αν θα απολυθούν και πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ακόμα ότι η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, ο περιορισμός της ισχύας των συλλογικών συμβάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο ανταγωνιστική, όπως λένε, οικονομία. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλα αυτά έχουν την ακριβώς αντίθετη επίδραση σε όλα τα παραπάνω. Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που εμφάνισαν τους τελευταίους μήνες της πανδημίας μειωμένο τζίρο τουλάχιστον 20%. Όσοι εργαζόμενοι ενταχθούν στο μηχανισμό θα δουν κουτσορεμένο το επίδομα αδείας αλλά και το δώρο Χριστουγέννων, ενώ από τις περικοπές διασώζονται μόνο όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Στην οικονομία μετά την πανδημία και στα εργασιακά στάθηκε πριν από λίγο με την παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως θα ακούσετε, κάλεσε μεταξύ άλλων τους εργοδότες να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προστασία των θέσεων εργασίας και η διευκόλυνση του ιδιωτικού τομέα ώστε να παραμείνει ενεργός. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν τον τζίρο τους να υποχωρεί, που βλέπουν μπροστά τους την απειλή ενδεχομένως μέχρι και του κλεισίματος, ίσως αναγκαστούν να αναδιατάξουν το προσωπικό τους. Δεν πρέπει όμως να αναδιαταχθεί και ο αριθμός των θέσεων εργασίας. Και καθώς πολλά ξενοδοχεία θα βρεθούν μπροστά στο δίλημμα αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να ανοίξουν φέτος, η δικιά μας παρότρινση, ισχυρή παρότρινση, είναι να ανοίξουν και να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα συνεργασία, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε ήδη μπροστά μας, σημαντικά μειωμένου τζίρου, καθώς οι τουριστικές ροές το γνωρίζουμε ότι θα είναι μειωμένες. Θεωρώ ότι είναι και αυτός ένας τρόπος οι εύρωστες ελληνικές επιχειρήσεις, στον κλάδο του τουρισμού έχουμε πολλές, να μπορέσουν να συνεισφέρουν και αυτές με τον τρόπο τους σε αυτή τη δίκαιη κατανομή βαρών για την οποία μιλήσαμε. Και στο μεταξύ αποδεικνύεται και επισήμως πια ότι το αποτύπωμα της πανδημίας στα δημοσιονομικά της χώρας είναι και προφανές και βαθύ. Έχουμε στοιχεία από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Θα μας τα παραθέσει ο Σπύρος Δημητρέλης. Σπύρο. Νίκη, δεν είναι καθόλου καλά τα νέα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία Μαΐου. Βέβαια, μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι αναμενόμενο να μην είναι καλά. Να δούμε τους αριθμούς. Ναι. Λοιπόν, το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 έχουμε μια υστέρηση στα φορολογικά έσοδα της τάξης των 2,66 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε και μεγάλη υπέρβαση στις κρατικές δαπάνες εξαιτίας όλων αυτών των δαπανών που έγιναν για να στηριχθεί η οικονομία. Υπέρβαση στις δαπάνες κατά 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έτσι το πρωτογενές έλλειμμα, γιατί έχουμε περάσει σε πρωτογενές έλλειμμα πλέον μετά από πολλά χρόνια με πλεόνασμα. Πρωτογενές έλλειμμα κατά 4,93 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Χρήστος Ταϊκούρας, Νίκη, μιλώντας το πρωί σε επιτροπή της Βουλής, είπε ωστόσο ότι τα ταμιακά διαθέσιμα του Δημοσίου είναι θωρακισμένα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα διατηρηθούν τα σημερινά υγειονομικά δεδομένα, εννοώντας προφανώς ότι δεν θα επαναληφθεί ένα lockdown το φθινόπωρο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και ελάτε τώρα από την οικονομία να σταθούμε στον πυρήνα της πολιτικής επικαιρότητας. Ανασχηματισμό, λοιπόν, μετά την 1η Ιουλίου προανήγγειλε σήμερα και μάλιστα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης. Και μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πήρε αποστάσεις. Ο κύριος Γεραπετρίτης όμως νωρίτερα είχε προχωρήσει και σε λεπτομέρειες αυτών των κυβερνητικών αλλαγών που, όπως είπε, έρχονται. Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Γιώργος Γεραπετρίτης όχι μόνο δεν διέψευσε, αλλά ανακοίνωσε ουσιαστικά και την ημερομηνία από την οποία θα τρέξει η υπόθεση ανασχηματισμός. Από την 1η Ιουλίου και μετά, και όταν ο Πρωθυπουργός το επιλέξει, θα πάμε σε αλλαγές. Αλλά βεβαίως να ξέρετε ότι όταν έχεις μια επιτυχημένη κυβέρνηση, οι αλλαγές δεν μπορεί να είναι σαρωτικές. Ένα χρόνο μετά το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και το μεγάλο μπλε ντοσιέ με τις παρατηρήσεις και τις αριθμίες στο πρόγραμμα Ελλάδα Μπροστά, θα είναι το μέσο της αξιολόγησης των Υπουργών. Έχει να κάνει με τους στόχους που έθεσε ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο και σε ποιο ποσοστό οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί και έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά. Και ενώ ο στενότερος συνομιλητής του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου έθετε ακόμη και το ορόσημο των αλλαγών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευδε τον ανασχηματισμό. Δεν υφίσταται κανένα θέμα ανασχηματισμού. Όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Επικρατείας, θα είναι ένας δομικός ανασχηματισμός και πληροφορίες θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει αποφασίσει το σπάσιμο μεγάλων υπουργείων με αναβάθμιση των παρόντων υφυπουργών ή ένταξη στο κυβερνητικό σχήμα νέων προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο διαχωρισμός της πολιτικής προστασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να κρατά το χαρτοφυλάκιο της δημόσιας τάξης και τον Νίκο Χαρδαλιά να αναβαθμίζεται από αναπληρωτή σε Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πλήρως λυμμένα τα χέρια του να κάνει ό,τι θέλει με την κυβέρνησή του. Αλλά δεν είστε αγχωμένος. Με βλέπετε αγχωμένο, πιάστε το σφιγμό μου να δείτε. Δύο υπουργεία φαίνεται ότι θα προκύψουν και από το σπάσιμο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με τον Κωστή Χατζηδάκη να κρατά, όπως όλα δείχνουν, το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας. Ερώτημα πάντως παραμένει αν ο κύριος Μητσοτάκης θα συνεχίσει τα ανοίγματά του προς το κέντρο με πρόσωπα ταυτισμένα με τη σοσιαλδημοκρατία ή αν θα επιλέξει στελέχη για το νέο κυβερνητικό σχήμα από τη γαλάζια δεξαμενή. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την εξαφάνιση του 10χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές φαίνεται πως έχουν ταυτοποιήσει πια τη γυναίκα που φέρεται να πήγαγε τη μικρή Μαρκέλα. Και είναι σε εξέλιξη τώρα η έρευνα για τον εντοπισμό της. Η Ελλάς πάντως ερευνά και ευρύτερα πια τόσο τον κοινωνικό περίγυρο του παιδιού, όσο όμως και τις συνθήκες της έως τώρα διαβίωσής της. Αυτή είναι η στιγμή που η 10χρονη Μαρκέλα φτάνει έξω από το βενζινάδικο στην Καλαμαριά. Εκεί την είχε αφήσει λίγο πριν η μυστηριώδης γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά. Ψάχνουν να βρουν αυτή τη γυναίκα. Ποια είναι αυτή η γυναίκα ύποπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει στα χέρια της τα στοιχεία της 40χρονης που φέρεται να απήγαγε τη 10χρονη Μαρκέλα. Κάμερες κλειστού κυκλώματος τόσο στην περιοχή της Τούμπας όσο και της Καλαμαριάς έχουν καταγράψει τις κινήσεις της μυστηριώδης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρκέλα την έχει αναγνωρίσει και βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό της. Φορούσε μάσκα, φορούσε σαν μια κουκούλα, μου είπε, δεν ξέρω. Είδε αυτή την κυρία και μάλιστα ήταν πολύ καλυμμένη και αναρωτήθηκαν γιατί φοράει τόσο πολλά ενώ έχει τόσο ζέστη. Η δράση της απαγωγής φαίνεται ότι ανήκει στο ευρύτερο περιβάλλον της μικρής, αφού ο τρόπος με τον οποίο την πλησίασε το μεσημέρι της Πέμπτης προδίδει οικειότητα. Υπάρχει όμως μια, και θα θέλαμε να το πούμε αυτό, μια έτσι κοντά στην οικογένεια κάποια πράγματα, ναι, τα οποία ελπίζουμε να τεκμηριωθούν, να αποδεικτούν και να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Αλλά από πού είναι αυτές τις πληροφορίες που έχετε, από το οικογενειακό περιβάλλον? Είναι από περιβάλλον κοντινό στις οικογένειες. Την κοκκινομάλα που λένε ότι είναι από το οικογένειο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αναγνώρισε μια κυρία. Λέει αυτό. Ναι. Εμάς τι μας λένε. Όποιος και να είναι, είτε μητέρα μου να είναι, πατέρας μου, γιαγιά μου, αδερφή μου, να πάει και να κληθεί μπροστά στη δικαιοσύνη και άμα έχει κάνει κάτι τέτοιο να σαπίσει στη φυλακή. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας βρίσκεται και ο κοινωνικός περίγυρος της μικρής, αφού με αναφορά της στην εισαγγελία ενηλίκων Θεσσαλονίκης, η οργάνωση Χαμόγελο του Παιδιού ζήτησε να ελεγχθούν οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού. Και υπάρχουν εξελίξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, και στη συνάδελφο Αναστασία Αργυριάδου, ο αδελφός του παιδιού τώρα ζητεί να πάρει την επιμέλεια. Αναστασία. πολύ σωστά, και το κατόφλι του εισαγγελέα ενηλίκων θα περάσουν αύριο ο Χρήστος Βεράμης με τη συνήγορό του Ανθούλα Νάσογλου, προκειμένου να ζητήσουν την επιμέλεια του παιδιού από κοινού με τη μεγαλύτερη αδελφή του Βάνα. Θεωρούν τα δύο αδέλφια ότι εφόσον να αφαιρεθεί η επιμέλεια από τη μητέρα τους, αυτοί μπορούν να εργάζονται και οι δύο και μπορούν να αναλάβουν την επιμέλεια και το μεγάλωμα της μικρής. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Νίκη, ότι καθημερινά πολύ ωραίες καταθέσεις σε αστυνομικές αρχές δίνουν τόσο ο πατριός της μικρής Μαρκέλλας όσο και η μητέρα της. Και σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα δεν μένει μαζί. Επίσης, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένας ηλικιωμένος άνδρας, ένας 80χρονος, ο οποίος αναμένεται και αυτός να καταθέσει και την υπόθεση στις αρχές. Η Μαρκέλλα είναι πολύ καλά, έχει συνέλθει από το αρχικό σοκ και σήμερα, λίγο μετά τις 9, θα δεχθεί και τη δεύτερη επίσκεψη στο νοσοκομείο από τη μητέρα της. Λοιπόν, παραμένει πάντως περίπλοκη αυτή η υπόθεση. Να δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Αργυριάδου και να ακούσουμε τη δήλωση ο αδερφός του παιδιού. Έχει οικογένεια με αρχές από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού καλύτερα από κοντά μας. Έχω κινήσει όποια διαδικασία γίνεται για να τη φέρω είτε κοντά μου, είτε κοντά στην αδελφή μου που είμαστε πρώτου βαθμού συγγενείς. Άμα το σπίτι δεν θεωρηθεί εντάξει, θα έρθει μαζί μου ή με την αδελφή μου. Στην άλλη πολύκροτη υπόθεση των τελευταίων αρκετών ημερών πια, στην επίθεση με το βιτριόλι θα σταθούμε. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τώρα διαδικτυακές συνομιλίες που είχε θύμα και κατηγορούμενη πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Η 35χρονη που παραμένει κρατούμενη στη Γαδά θα οδηγηθεί αύριο στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Πάμε. Σφίγγα παραμένει η 35χρονη, η οποία το πρωί της Τρίτης αναμένεται να βρεθεί τέτα-τέτ με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Τα στοιχεία σε βάρος της πληθαίνουν, δείχνοντας σε πρώτη τουλάχιστον ανάγνωση ότι το κίνητρο για την επίθεση σε βάρος της Ιωάννας ήταν ένας άνδρας. Είναι ξεκάθαρη η αποστασιοποίηση, η άρνηση και η απόμακρη θέση σε σχέση με την όλη δικογραφία. Είναι τέταρτο 24ωρο στο οποίο παραμένει χωρίς ύπνο και χωρίς φαγητό. Θεωρώ ότι η σωματική και ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώνεται. Οι άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και των social media που έχουν ήδη στα χέρια τους οι αρχές μαρτυρούν την αιμονή της 35χρονης με την Ιωάννα ήδη από τον Νοέμβριο του 2018. Ιωανναϊκή, καλησπέρα. Τι κάνεις? Sorry για την ενόχληση. Θέλω να σε ρωτήσω. Καλησπέρα, κοριτσάκι. Εννοείται, καλέ, ό,τι θες. Ρέση, να σε ρωτήσω, τον ξέρεις τον... Συγγνώμη, βρε αγάπη μου, αλλά υπάρχει λόγος που σε ρωτάω. Μου έστειλε πριν λίγο αίτημα φιλίας και το δέχτηκα. Δεν το γνωρίζω. Παίζει κάτι? Δεν μου αρέσει να είμαι αδιάκριτη, αλλά ναι, κάτι παίζει και μου έκανε εντύπωση η Ιωάννα μου. Ρε, δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας. Θέλεις να τον διαγράψω? Σε παρακαλώ όμως, μη σου ξεφύγει τίποτα. Όχι, φυσικά, εννοείται αυτό. Πράγματι, το θύμα διέγραψε το αίτημα φιλίας του άνδρα και όπως υποστηρίζει, δεν είχε ξανά άλλη επικοινωνία με την κατηγορουμένη. Ο άνδρας, ωστόσο, φαίνεται ότι επανήλθε με νέο αίτημα, γεγονός που εξόργησε την 35χρονη. Την ίδια ώρα, ο 40χρονος δεν έβλεπε το ίδιο σοβαρά τη σχέση τους. Πριν περίπου 2 χρόνια, σε ένα καφενείο στην περιοχή του Ζωγράφου, γνώρισα μία γυναίκα σε κοινή παρέα. Συνεχίσαμε να επικοινωνούμε φιλικά μέσω Messenger, όπου και αναπτύξαμε μια ελεύθερη ερωτική σχέση, την οποία διατηρούμε μέχρι και σήμερα. Δεν έχουμε σταθερή σχέση και γνωρίζω ελάχιστα για την προσωπική της ζωή. Η μόνη τους κουβέντα ήταν αυτό ακριβώς, ότι τη ζητήθηκε να μην αποδεχθεί το αίτημα φιλίας. Έχω την αίσθηση ότι τα καινούργια στοιχεία που θα εισφερθούν στη δικογραφία θα αποδείξουν με τα βεβαιότητα και πέραν πάσης αμφιβολίας τόσο τον ρόλο της δράσης. Δεν αποκλείεται η 35χρονη να πίστεψε ότι η Ιωάννα είναι εκείνη που ευθύνεται για την κακή πορεία της σχέσης της, με αποτέλεσμα να καταστρώσει το σχέδιο εκδίκησης αλλά και εξόντωσής της. Σύμφωνα με τον χημικό της ασφάλειας, όταν η ποσότητα του καυστικού υγρού που ρίχνεται είναι μεγάλη, είναι ικανή να σκοτώσει. Αυτή η υπόθεση δεν έχει συγκλονίσει μόνο την κοινή γνώμη, αλλά ακόμη και τους ίδιους τους αστυνομικούς, γεγονός που προδίδει και το ρεπορτάζ που θα μας δώσει η Μίνα Καραμήτρου, γιατί οι άνθρωποι που εξιχνίασαν αυτήν την υπόθεση, Μίνα, αισθάνθηκαν την ανάγκη ανθρώπινα οι αστυνομικοί να επισκεφθούν το θύμα στο νοσοκομείο. Δεν το βλέπουμε συχνά. Σήμερα οι αστυνομικοί που έφεραν σε πέρα στην υπόθεση αυτή βρέθηκαν στο νοσοκομείο και είδαν την Ιωάννα. Συνάντησαν λοιπόν τη γυναίκα αυτή, η οποία προσπαθεί και δίνει τη μάχη της κάθε μέρα με απανοτά χειρουργία. Και από την άλλη ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι είχαν κάνει τη μέρα νύχτα για να καταφέρουν να εντοπίσουν την 35χρονη και να σχηματίσουν τη δικογραφία σε βάρος της. Θέλω να σας πω ότι η Ιωάννα ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για το γεγονός ότι πήραν τόσο ζεστά και πάλεψαν την υπόθεσή της και άρχισε μετά να τους ρωτά διάφορα πράγματα, δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει ποινικά για να φτάσει στο ακροατήριο αυτή η υπόθεση, πότε θα γίνει το δικαστήριο αυτό και κυρίως, Νίκη, τους ρωτούσε εάν η 35χρονη παραδέχτηκε ή αν είπε το λόγο για τον οποίο το έκανε αυτό. Επίσης, να σας πω ότι γίνεται πολλής λόγος το τελευταίο διάστημα για τις χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι της 35χρονης. Πρόκειται συνολικά για 3 χειρόγραφες σημειώσεις σε μικρά τετράδια, τα οποία φαίνεται ότι η 35χρονη έγραφε τις σκέψεις της. Το θέμα είναι όμως ότι παρατηρώντας αυτές τις σημειώσεις, βλέπουν οι αστυνομικοί ότι πολλές φορές αναφέρεται και σε γυναίκες που δεν θα μπορούσαν να είναι η Ιωάννα, αλλά πάντα έχουν την επίφαση της αντιζηλίας. Γυναίκες με άλλα χαρακτηριστικά δηλαδή. Ακριβώς, γιατί αναφέρεται σε μελαχρινές, σε καστανές, πάντως όχι χαρακτηριστικά που έχει η Ιωάννα. Χαρακτηριστικά θα σας διαβάσω 2-3 φράσεις, γιατί στις περισσότερες δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Λέει, ας πούμε, σε κάποια σημεία από τις σημειώσεις της: μου έχει καρφωθεί ότι έχει άλλη. Φοβάμαι μία μελαχρινή, καστανή, κάτι έχει κάνει. Θα επιστρέψει μια γυναίκα από το παρελθόν του. Προβληματίζομαι πάρα πολύ για το μέλλον. Και άλλα πολλά τα οποία, σας ξαναλέω, δεν έχουν αρχή, μέση και τέλος. Λοιπόν, και οι έρευνες συνεχίζονται προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ τη Μίνα Καραμήτρου. Στο κλίμα της ημέρας σήμερα, ήταν μέρα δοκιμασίας για 100.000 παιδιά περίπου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, λοιπόν, άρχισαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Η αξία της ανάγνωσης και της ποίησης βρέθηκε στον πύρηνα των ερωτημάτων, που κατά τους ειδικούς δεν έκρυβαν εκπλήξεις. Πρεμιέρα στις πανελλαδικές εξετάσεις με μέτρα προστασίας. Το χαμόγελο των επιτηρητών που εύχονται καλή επιτυχία στους μαθητές κρύφτηκε πίσω από τη μάσκα που επέβαλε η πανδημία. Ενώ δίπλα στα τετράδια των πανελλαδικών εξετάσεων βρίσκεται το δοχείο με το αντισηπτικό. Οι αίθουσες έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν οι αποστάσεις μεταξύ των θρανίων κατά 1,5 μέτρο λόγω του κορονοϊού. Μαζί μου έχω το αντισηπτικό, αλλά έχω και μάσκα και στην τάξη έχουν τηρηθεί τα απαραίτητα μέτρα. Ήμασταν πιο λίγοι μαθητές προφανώς, καθηγητές με μάσκες, αντισηπτικό μες στην αίθουσα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Τα θέματα δοθήκαν 9 και 5, ναι, ήταν στην ώρα τους και για το παλαιό σύστημα και για το νέο. Περισσότεροι από 100.000 υποψήφοι δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, στοχεύοντας σε μία από τις 77.970 θέσεις στα πανεπιστήμια. Οι 8 στους 10 θα πάρουν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα της έκθεσης που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφοι αφορούσε την ανάγνωση βιβλίων και το ρόλο της στη διαχείριση του προσωπικού τους χρόνου. Παρά την αγωνία τους, οι υποψήφοι το χαρακτήρισαν μη αναμενόμενο, αλλά όχι ιδιαίτερα δύσκολο. Ήταν πολύ αντισός. Αλλά πιστεύω μπορούσαμε όλοι να το επεξέλθουμε. Εύκολα ήταν, μπορούσαν να βγουν και σε γρήγορους ρυθμούς. Ιδιαίτερες ήταν οι απαιτήσεις, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, σε ορισμένα ερωτήματα. Η μόνη δυσκολία η οποία υπήρχε ήταν στη διατύπωση της έκθεσης. Επειδή είχε μια αρκετά προσωπική τοποθέτηση, θεωρώ ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Για πρώτη φορά, όπως προβλέπει το νέο σύστημα, ζητήθηκε οι μαθητές να απαντήσουν και σε ένα λογοτεχνικό ερώτημα. Ήταν σαφής η διατύπωση της ερώτησης, δεν είχε προβλήματα, δεν είχε κάποιες δυσκολίες στο να κατανοηθεί το τι ζητούσαν ακριβώς. Άγχος για την επίδοσή τους στο σημερινό εξεταζόμενο μάθημα είχαν εκτός από τους μαθητές και οι γονείς τους, που τους περίμεναν με αγωνία έξω από τα κάγκελα του σχολείου. Έχω άγχος τελευταία στιγμή. Πιο πολύ άγχος έχω εγώ παρά ο γιος μου και καλά κάνει. Καλύτερα να δίνα εγώ 500 φορές παρά μία το παιδί μου ή το εγγόνι μου. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, που θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων συνεχίζουν την Τετάρτη με αρχαία ελληνικά και μαθηματικά, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού. Καλή επιτυχία και ψυχραιμία σε όλους. Ελάτε τώρα να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Τα σύνορα λοιπόν άνοιξαν. Μαζί με τους τουρίστες όμως αναμένονταν απόφευκτα και κρούσματα κορονοϊού. Να δούμε τι λένε οι επιστήμονες. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει ρεπορτάζ. Πρώτα όμως, Δέσποινα, να δούμε και τις ανακοινώσεις της ημέρας. Στον επιδημιολογικό χάρτη της ημέρας, λοιπόν, ένας θάνατος καταγράφει το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για έναν 82χρονο που κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Είχε υποκείμενα νοσήματα και καταγωγή από τον Εχήνο, όπως μαθαίνουμε. Δυστυχώς η χώρα πια θρηνεί 184 ανθρώπους που έχουν χάσει τη μάχη με τη ζωή τους από αυτή την πανδημία. 13 είναι τα κρούσματα που μας ανακοινώθηκαν σήμερα, Νίκη. 7 από αυτά είναι από την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης και 2 εισαγόμενα από πτήσεις από το εξωτερικό. Το σύνολο πλέον των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 3.134 όπως βλέπουμε. Αυτή την ώρα που μιλάμε, 13 ασθενείς δίνουν μάχη με τη ζωή τους στις μονάδες συντατικής θεραπείας της χώρας, με μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη. 117 είναι αυτοί που έχουν κερδίσει τη μεγάλη μάχη για τη ζωή τους και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Τώρα, να σου πω ότι υπάρχουν εκτιμήσεις και υπολογισμοί από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γενέβης, τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, ο οποίος εκτιμά ότι με το άνοιγμα του τουρισμού το επόμενο τετράμινο είναι πιθανό να έχουμε περίπου 6 με 10.000 εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτούς, ένα 10% πρόκειται να νοσήσει, ενώ ο καθηγητής είναι αισιόδοξος ότι οι υγειονομικές δομές της χώρας μας μπορούν να περιθάλψουν όσους από τους τουρίστες χρειαστούν. Πάντως, μιλάμε για διπλάσια έως και τριπλάσια των συνολικά καταγεγραμμένων στη χώρα. Και μιλάμε για εκτιμήσεις, πάντα αναμένουμε να το δούμε αυτό. Υπάρχει και ένα αισιόδοξο νέο. Ο SARS-CoV-2 και επισήμως μετά από κλινικές μελέτες αντιδρά όπως και οι προηγούμενοι κορονοϊοί. Έτσι, η αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας δυσκολεύει τον κορονοϊό προκειμένου να μεταδοθεί. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα και το ελληνικό καλοκαίρι. Να λοιπόν, που η ζέστη του καλοκαιριού μπορεί να μας βγει και σε καλό. Ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα Βλεπάκη. Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Νέο κύκλο εσωστρέφειας φαίνεται πως ανοίγει στον ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση για το λεγόμενο μετασχηματισμό του κόμματος. Και αυτό γιατί κορυφαία στελέχη με τις έως τώρα δημόσιες τοποθετήσεις τους δείχνουν εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι χαρακτηριστικές οι αιχμές που άφησε ο Πάνος Κουρλέτης σε συνέντευξή του, μιλώντας για τα λεγόμενα αρχηγικά κόμματα. Στους ηγέτες αναλογεί να παίξουν κάποια στιγμή έναν ρόλο ιστορικό. Απέναντι φαίνεται πως φέρνει πρόεδρο και γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ο μετασχηματισμός του κόμματος. Λίγα 24 ώρα μετά τα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για το χρέος του ηγέτη, η απάντηση του Πάνου Σκουρλέτη για τον κίνδυνο που υπάρχει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει Πασόκ προκάλεσε αίσθηση. Ένα κόμμα που άσκησε διακυβέρνηση, αν θέλει να αυτοπροστατεύεται και να μην κινδυνεύει να διολυστήσει σε ένα κόμμα όπως ήταν παλιά το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, απαιτείται να έχει ένα ειδικό βάρος. Έτσι θωρακίζεται και έναντι των ισχυρών οικονομικών κέντρων και της διαπλοκής. Όταν οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων δεν πατάνε γερά στα πόδια τους μέσα από τέτοιου είδους πολιτικά υποκείμενα όπως αυτό που περιέγραψα, τότε πολύ εύκολα καθίστανται και όμοιροι των ισχυρών οικονομικών κέντρων. Αυτό μας δείχνει η πορεία του εγχώριου δικομματισμού από ένα σημείο και έπειτα. Όλα δείχνουν ότι με το τέλος της καραντίνας φούτωσε ξανά η εσωκομματική μάχη για το πώς πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Οι πασοκογενείς, στελέχοι δηλαδή όπως ο Αντώνης Κοτσακάς, ο Χάρης Τσόκας αλλά και άλλοι που είναι ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Χρήστος Πύριτζης ή ο Νίκος Παπάς, επιμένουν ότι η Κουμουνδούρου πρέπει να ανοίξει το κόμμα και να μην λειτουργεί με αποκλεισμούς νέων μελών και στελεχών. Μιλάμε οι δυνάμεις του σοσιαλισμού, οι δυνάμεις αριστεράς, οι δυνάμεις οικολογίας μεταξύ μας και βλέπουμε ότι ανταμώνουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν η ενότητα θα αφορά το αύριο, όχι την καταγωγή μας. Στον αντίποδο, ο Πάνος Κουρλέτης, που ως γραμματέας κρατά τα κλειδιά του κόμματος στα χέρια του και άλλα όμως τελέχη. Με ιστορία στην Κουμουνδούρα από την περίοδο του 3% όπως ο Νίκος Βούτσης ή ο πρώην Υπουργός Παιδείας ο Νίκος Φίλης ή ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που ηγείται τη τάση των 53, λένε όχι στην πασοκοποίηση και θέλουν προσεκτικό άνοιγμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νίκος Φίλης μίλησε για το τέλος της σοσιαλδημοκρατίας. Το Πασόκ ήταν γέννημα της εποχής του. Τελεία. Ναι. Και τελείωσε. Και τελείωσε το Πασόκ. Το ίδιο συμβαίνει και μόνο τα κόμματα της Δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στη διεύρυνση, ενώ πληροφορίες τον θέλουν να μελετά σενάρια αλλαγών στο επόμενο διάστημα. Οι αλλαγές πιθανόν να αποτυπωθούν και στον οργανωτικό ιστό, από τις νομαρχιακές οργανώσεις μέχρι τους τομεάρχες, αλλά και την ομάδα των ευρωβουλευτών. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης έκλεισε το θέμα που δημιούργησαν τα δημοσιεύματα για την περιουσία του. Η ισορροπία όμως στην ευρωομάδα παραμένει εύθραυστη. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μείνετε στο Open. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.